Τώρα, στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, βγήκαν σήμερα εκατοντάδες καλλιτέχνες αντιδρώντας στην απόφαση της κυβέρνησης να περάσει τροπολογία με την οποία υποβαθμίζει τα πτυχία τους και τα εξισώνει με απολυτήριο λυκείου. Χθες και σήμερα τουλάχιστον 50 θέατρα σε όλη την ελληνική επικράτεια έμειναν κλειστά ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε παρόμοια δράση από σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών. Η τροπολογία του διατάγματος υπερψηφίστηκε πάντως σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής με θετική ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση. Καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, όπου μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημειωτέων απέχει πλέον από τις ψηφοφορίες, ζήτησαν την άμεση απόσυρσή της. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά να πάρουμε και κλίμα από την μεγαλειώδη συγκέντρωση των ηθοποιών και των άλλων καλλιτεχνών. Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το Προεδρικό Διάταγμα 85-22. Δυστυχώς είναι ανακριβή εντελώς. Επί δεκαετίες επιχειρήθηκε να γίνει μια εμβαλωματική διαχείριση του όλου συστήματος. Λέει ότι εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του ΠΔΕΛΤΑ 85-22 η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμυγός καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα. Τι θα πει αυτό, αυτό που λέμε πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι οι καλλιτέχνες εξαιρούνται τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ με τον ίδιο τον νόμο του ΑΣΕΠ. Τώρα κύριε Υφυπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι αν είχατε ενσκύψει ως Υπουργείο, τόσο εσείς όσο και το Παιδείας, στις τρεις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που σας είχα κάνει τα δύο τελευταία χρόνια για τα θέματα αυτά, δεν θα είχαν προκύψει τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Από το 2021 έχουμε στείλει στις εποτευόμενες σχολές τις δικές μας ερωτήματα για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανατοτοποίηση. Εγώ ερωτήσεις στις σχολές δεν κάνω, εγώ κάνω στην κυβέρνησή μου. Ξέροντας πάντως και ξέροντας κι εσείς ότι υπήρχαν σχολές που σας απήντησαν. Αλλά τι γίνεται με τους ηθοποιούς, τους χορευτές, τους κινηματογραφιστές. Ακόμα και εκείνοι που ήταν ΤΑΘΕ, πάλι με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2017, αυτή τη στιγμή υπάγονται στο αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να αντιμετωπίζετε με μια τροπολογία, μάλιστα στο και 5, από μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει πώς βλέπει τους ανθρώπους. Του πολιτισμού. Αόρατη είναι για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί κανείς καλλιτέχνης να δεχθεί αυτόν τον υποβιβασμό. Σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που εργαζόμαστε στην τέχνη, έχει να κάνει με όλους μας. Όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει μας έχει ενώσει και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Μένουμε στο θέμα, μεταφερόμαστε στο Εθνικό Θέατρο να βρούμε την Ειρήνη Δράγαση, η οποία και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Ηχηρή και μαζική ήταν λοιπόν η αντίδραση και είναι ακόμα, εξακολουθεί να παραμένει, του καλλιτεχνικού κόσμου προς το Προεδρικό Διάταγμα 85, το οποίο έχει εκδοθεί εδώ και 40 μέρες και εξισώνει τα πτυχία με τα πολιτήρια λυκείου, αλλά και υποβαθμίζει τις σπουδές, τις καλλιτεχνικές σπουδές και τους τίτλους. Να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιήθηκε ένα μαζικότατο πανκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, μια καθιστική πορεία έξω από τη Βουλή και στη συνέχεια πορεία προς το ΡΕΞ και εδώ στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου. Που βρισκόμαστε. Σύνθημά τους ήταν και είναι ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν χρειάζεται τσεκούρι και τα αρχαιολογικά μουσεία δεν χρειάζονται τοποτηρητές της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι 50 τουλάχιστον θέατρα σε όλη την Ελλάδα από εχθές μέχρι και σήμερα έχουν ακυρώσει τις παραστάσεις, παραμένουν κλειστά. Το ίδιο και το Εθνικό Θέατρο στο οποίο βρισκόμαστε και μάλιστα οι καθηγητές των δραματικών σχολών του Εθνικού Θεάτρου έχουν ανακοινώσει πως εάν το προεδρικό αυτό διάταγμα δεν τροποποιηθεί μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου θα υποβάλουν την παραίτησή τους. Πρόκειται λοιπόν για μια πανελλήνια πλέον, πανελλήνιας κλίμακας διαμαρτυρία των καλλιτεχνών. Πέρα από την άμεση απόσυρση του διατάγματος αυτού, ζητούν μια ίδρυση ενός δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου παραστατικών τεχνών και μέχρι αυτό να ιδρυθεί, τουλάχιστον να επιληθεί οριστικά το ζήτημα των διπλωμάτων που έχει μείνει μετέωρο από το 2003, να υπαχτούν όλοι οι καλλιτέχνες στην μισθολογική βαθμίδα της τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά και οι κενές θέσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση να καλυφθούν από μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που έχουν ως δική τους εκπαίδευση τον κινηματογράφο και το θέατρο, Γιώργο. Πρόκειται και την Τρίτη να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Προς ώρας βλέπουμε και μεγάλη συσπήρωση και μεγάλη αντίδραση. Ειρήνη Δράγαση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ.